Aquí está todo. Η κυβέρνηση, η σημερινή συγκυβέρνηση, όπως και οι παλιότερες βέβαια, σαν πολιτική τους έχουν την παράδοση των δημόσιων κοινωνικών αγαθών στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στο κέρδος, δεν τις θεωρούν δικαιώματα και θέλουν να πληρώνονται αδρά από τους πολίτες. Σε αυτή την πολιτική τους εμπόδιο έχουν σταθεί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι εφαρμόζει η κυβέρνηση προκειμένου να κάψει την αντίσταση των δημοσίων υπαλλήλων? Δύο πράγματα. Την κατασυκοφάντηση και την τρομοκρατία. Η κατασυκοφάντηση των δημοσίων υπαλλήλων, κυρία Πρόεδρε, δεν πέρασε. Γιατί τα στοιχεία τα οποία και οι μύθοι και τα ψέματα περί πολλών δημοσίων υπαλλήλων, περί πολλών εξόδων και πολλών χρημάτων που δίνονται, έχουν καταπέσει από τα ίδια τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δίνει η κυβέρνηση. Τι απέμεινε λοιπόν σε μια κυβέρνηση η οποία παραπέει και είναι έτοιμη να πέσει? Η τρομοκράτηση. Το σημερινό σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση είναι η ατρανταχτή απόδειξη ότι είναι τρομοκρατημένη η κυβέρνηση και είναι το τελευταίο μέσο της προκειμένου για να χειραγωγήσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Πού ακούστηκε συγκριτική αξιολόγηση ανάμεσα σε δημοσίους υπαλλήλους? Συγκριτική αξιολόγηση, κύριε Υπουργέ, και όσο διαβάζουμε τουλάχιστον, αφορά μεταξύ εταιριών διαφορετικών και συγκρίσεων διαφορετικών. Δεν έχει καμία σχέση η συγκριτική αξιολόγηση με την επιστήμη της αξιολόγησης. Και το χειρότερο δεν είναι ότι βάζεται μόνο το 15%. Βάζεται ότι όπου δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο, τα παρακάτω όρια μπορούν να αυξηθούν. Δηλαδή, αν το 25 δεν γίνει 25 και γίνει 15, αυτό μπορεί να πάει στο από κάτω. Και αν το 60 δεν είναι 60, γίνει 40, το 15 δεν θα είναι 15%, θα είναι 30 και 40%. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο σας. Μάλιστα, είναι υποχρεωμένοι οι υπάλληλοι, οι προϊστάμενοι να το κάνουν. Και τους απειλείται ότι αν δεν το κάνουν αυτό, θα ελεγχθούν πειθαρχικά. Και βέβαια, αυτό είναι το μαστίγιο για τους προϊσταμένους. Ποιο είναι το καρότο? Οι ίδιοι μπαίνουν στο ίδιο ποσοστό που μπαίνουν όλοι οι άλλοι πάλι? Όχι. Για τους προϊσταμένους δίνεται το ανώτατο ποσοστό βαθμολόγησης, είναι το 70%. Αυτές είναι οι αρχές αξιολόγησης που πιστεύετε? Και βέβαια, αν κάποιος δεν είναι καλός υπάλληλος, ποια είναι τα μέτρα βελτίωσης που προτείνεται σαν πολιτεία? Θα τους στείλετε στον ιδιωτικό τομέα να κάνουν σεμινάρια? Γιατί ακόμα και στην εκπαίδευση, κύριε Υπουργέ, ούτε μετεκπαίδευση υπάρχει, ούτε διδασκαλία, ούτε στο δημόσιο τομέα, φορείς δημόσιοι οι οποίοι να επιμορφώνουν τους υπαλλήλους. Και βέβαια η αξιολόγηση είναι μονοπρόσωπη. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες στην περίπτωση που ένα πρόσωπο, ένας προϊστάμενος, δεν στέκει καλά? Ποιες ασφαλιστικές δικλείδες έχετε μέσα στο νομοσχέδιο? Καμία. Δεν προβλέπεται αξιολόγηση του συστήματος και από κάτω. Όχι μόνο από κάτω από τους αξιολογούμενους, αλλά και από πάνω. Μια αρχή η οποία να δει, έγιναν όντως καλά αυτά που εσείς λέτε, που εμείς δεν συμφωνούμε? Πουθενά. Και οι μεταβατικές διατάξεις. Ζητάτε να εφαρμοστεί μέχρι το Μάιο. Ξεχνάτε ότι έχουμε εκλογές. Θα βάλετε το Μάιο το δημόσιο να αξιολογεί ο ένας τον άλλον? Και αυτό δεν το λέτε τρομοκρατία? Πώς το λέτε τότε? Αξιοκρατία. Για το Υπουργείο, για την ανακοίνωση για το άρθρο 41. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να δοθεί παράταση. Εμείς είμαστε ούτως ή άλλως αντίθετοι. Δεν προλαβαίνετε να βγάλετε οτιδήποτε και αν δεν δοθεί αυτό, θα φύγουν χιλιάδες υπάλληλοι που δεν θα μπορέσουν να κάνουν την αίτηση. Και το ξέρετε πολύ καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Μοναδίδη. Τελευταία για τους, μόνο κύριε Πρόεδρε, για τους γιατρούς που είναι από τα ΕΠΑΛ. Του? Είναι περίπου και από τα ΕΠΑΛ. Είναι 250. Κοιτάξτε το παράλογο. 250 περίπου. Μαζί με νοσηλευτές κλπ. Το Υπουργείο Υγείας είχε δεσμευτεί και είχε πει ότι θα τους πάρει όλους γιατί έχει ανάγκη στις δομές. Θα προκηρύξει 9.000 θέσεις και αυτούς όμως που είναι από τα ΕΠΑΛ θέλει να τους απολύσετε πρώτα. Γιατί δεν μπορεί να μπει διάταξη για να μπουν μέσα εκεί? Γιατί να απολυθούν? Για να ικανοποιήσετε τις μνημονιακές υποχρεώσεις? Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μανατίδη, σας παρακαλώ. Η κυβέρνηση αξιολογήθηκε και στις 18 και 25 Μαΐου θα πάρει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανατίδη. Κύριε Μητσοτάκη, Υπουργός.